Η προετοιμασία για τον αυριανό ημιτελικό με τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται. Τις προηγούμενες μέρες ο Ματίας Αλμέιδα έκανε κάποιες δυνατές προπονήσεις. Αναμένεται να φτιάξει το τελικό του πλάνο. Το βασικό ερωτηματικό για τον Αργεντίνο ακούει στο όνομα του Γκατσίνοβιτς. όχι μόνο για το αρχικό σχήμα, αλλά για το κομμάτι της τακτικής που θα ακολουθήσει. Αν ο Σερβός είναι έτοιμο και πάρει φανέλα βασικού, τότε θα ξεκινήσει δίπλα στον Πινέδα και θα διαμορφωθούν ανάλογα τα πλάνα. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι και ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι θα ξεκινήσουν. Αν δεν ξεκινήσει ο Κατσίνοβιτ, αν ξεκινήσει ο Κατσίνοβιτ, τότε ένα από του δύο θα μείνει στον πάγκο. Ο Στάνκοβιτ θα υπερασπιστεί την κίτρινο μαύρη ενώ θεωρείται δεδομένο πω θα ξεκινήσουν στην επίθεση Λιβάη Γκαρσία, Σέρχιο Ραούχο και Αμραμπάτ. Το φίλο αγώνα Αναφορικά με τον αγώνα με τον ατρόμητο και το τι αναφέρει σχετικά με την απόφαση του Διετρή Μανούχου για την αναβολή του αγώνα με τον ατρόμητο έχει διαρρεύσει στον τύπο. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε αυτό, τα γραφόμενα, διότι υπήρξαν ε, δύο σημεία ε, αναφορικά με τα δοκάρια. Έγιναν μετρήσεις ενό εκατοστού και 2,5 εκατοστών, με τον να λαμβάνει την απόφαση να μην διεξαχθεί ο αγώνας Στη συνέχεια αναφέρεται και η θέση του τρομήτου και οι αντιρρήσει που είχε στην απόφαση. Ενώ να σημειώσουμε ότι στη σημερινή μαύρη επέτειο τη τραγωδία τη θύρα 7, αναφέρθηκε η ΆΕΚ. Η Ένωση, σε ανάρτησή τη στα social media, αναφέρει αθάνατη με μια σχετική φωτογραφία.